αναβίωσαν σε όλη τη χώρα. Στα σήμαντρα Χαλκιδικής, οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, συνηθίζουν να διοργανώνουν εξορμήσεις στις όχθες του Ολύνθιου ποταμού. Πρόκειται για μια τοποθεσία ειδηλιακή, σύμφωνα με πολλούς. Διασχίζεται από ένα μικρό ποταμό και τα δέντρα που αγκαλιάζουν την περιοχή συνθέτουν ένα μοναδικό προορισμό για την Πρωτομαγιά. Είμαι ο ψήστης. Καλά περνάμε, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός είναι καλός. Έχει το νερό, έχει τα πλατάνια, σκιά, όλα καλά. Είμαστε από εδώ και ερχόμαστε εδώ πέρα 50 χρόνια. Είναι η καλύτερη περιοχή. Από τα σήματα Χαλκιδικής, ναι. Κανονίζεται εδώ πέρα κάθε χρόνο Πρωτομαγιά με παρέα να ψήσεις. Ναι, ναι, κάθε χρόνο κανονίζουμε. Απλά ο καιρός λίγο μας περιμέναμε μήπως μας τα χαλάσει, αλλά εντάξει, πάμε καλά. Εδώ είναι παράδοση από παλιά και την κρατάμε ακόμη και σήμερα. 2014 τσάκωνας εδώ πέρα. Περνάμε ωραία με όλους τους χωριανούς και εκτός χωριού δεχόμαστε άτομα, δεν έχουμε πρόβλημα. Ο καιρός ήταν τέλειος σήμερα, μπορούμε να πούμε. Περνάμε πολύ όμορφα, να σας κεράσουμε και εσάς ό,τι θέλετε, να φάτε, να πιείτε. Να περνάμε ωραία, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες, πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολες. Ψυχολογία καθόλου δεν υπάρχει. Τίποτα, να περνάμε όμορφα. Ο καλός καιρός στάθηκε σύμμαχος στο πλευρό των εκδρομέων ώστε να απολαύσουν το καθιερωμένο πρωτομαγιάτικο πικνίκ και να ευχαριστηθούν τη βόλτα τους στη φύση. Γιατί πρώτον είμαστε από τα σήμαντρα και δεύτερον είναι πολύ ωραίο μέρος. Κάθε χρόνο συνηθίζετε αυτό το μάθημα. Κάθε χρόνο, ναι, κάθε χρόνο. Με παρέα κυρίως ή οικογενειακά. Με παρέα. Κάνουμε πολλά χρόνια εδώ πέρα. Το προτιμούμε. Είναι ωραία φύση όπως βλέπετε. Μας αρέσει. Εγώ προσωπικά κάνω δεύτερη χρονιά και μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό επιλέγω αυτό το μέρος. Παρόλο τις δυσκολίες, εμείς δεν μας επηρεάζει αυτό. Ψήνουμε εδώ με τα παιδιά, περνάμε ωραία. Φέτος πρώτη χρονιά που ερχόμαστε από αυτή τη μεριά. Από την άλλη μεριά κάθε χρόνο. Γιατί προτιμάτε εδώ την περιοχή? Γιατί είναι ωραία. Οι συνήθειες της 1ης Μαΐου, όπως η έξοδος των ανθρώπων στην Ήπεθρο με τη συνοδεία χορού και τραγουδιού, καθώς και το μάζεμα των λουλουδιών, συναντώνται στον πολιτισμό πολλών ευρωπαϊκών λαών.